Την απόσυρση του νομοσχεδίου που προβλέπει επέκταση του μέτρου απαγόρευσης αλιείας και σε εκτός Natura περιοχές και την εξέτασή του από μηδενική βάση ζητά ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θεόδωρος Μαρκόπουλος. Η ανησυχία των αλιέων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας αλλά και του συνόλου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι ιδιαίτερη, καθώς μια τέτοια απόφαση πρόκειται να τους δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα επιβίωσης, αφού στην ουσία η αλιεία θα απαγορεύεται στις περισσότερες θαλάσσιες περιοχές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να θυμίσουμε στο σημείο αυτό πως τα πλαίσια των προτινόμενων νέων θαλασσιών περιοχών προς ένταξη στο δίκτυο Natura 2000, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε χάρτη της περιοχής του νόμου Καβάλας, ο οποίος περιλαμβάνει προς ένταξη το σύνολο του κόλπου της Καβάλας από την νοητή γραμμή μεταξύ Πρίνου και παραλίας του Μυρτόφυτου μέχρι την νοητή γραμμή από την ποταμιά της Θάσου μέχρι τα άβδυρα της Ξάνθης. Στον ίδιο χάρτη περιλαμβάνεται επίσης και η θαλάσσια περιοχή από το Φανάρι μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Η Καβάλα και ευρύτερα η περιφέρεια έχει πολλά θέματα περιβαλλοντικά, τα οποία πάντα θέλαμε και θέλουμε να τα αναδείξουμε. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να στηριχτούμε μόνο στην ανάδειξη την περιβαλλοντική, παραλείποντας να σκεφτούμε και την παραγωγική πλευρά των διάφορων πτυχών της περιφέρειας, της περιφερειακής ενότητας, οι οποίοι παράγουν και συντηρούν τον κόσμο ο οποίος δουλεύει στη θάλασσα, στη γεωργία, στη βιομηχανία, σε όλους τους τομείς. Λοιπόν, το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι έρχεται μια πρόταση η οποία επεκτείνει την Natura, η οποία στην πραγματικότητα θα δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα στην αλιεία. Οι άνθρωποι το έχουν πάρει είδηση και διαμαρτύρονται. Είναι εύλογες οι αντιρρήσεις τους και μάλιστα οι απόψεις τις οποίες έχει διατυπώσει το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, το Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, τις απόψεις οι οποίες έχουμε διατυπώσει εμείς ως περιφέρεια που εμπρόθεσμα σε μια σύσκεψη που κάναμε υπό τον Περιφερειάρχη διατυπώσαμε τις απόψεις, τους προβληματισμούς, τις αντιρρήσεις και τις υποβάλαμε. Λοιπόν, όλες αυτές οι απόψεις εγκρίνουν. Πρέπει λοιπόν να δούμε και πρέπει με κάποιον τρόπο αυτό το σχέδιο να αποσυρθεί προκειμένου να μπορέσουμε να επανέλθουμε σε μια πιο υγιή βάση. Η οικονομία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα της Καβάλας θα πληγεί κατά τρόπο ανεπανόρθωτο, καθώς όπως είναι γνωστό στη θαλάσσια περιοχή της Καβάλας παράγεται το 40% περίπου των αλιευμάτων όλη της Ελλάδας, τονίζει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Γρηγρή Γιάννης Μανιός. Σταματάει όλη η αλιεία στην περιοχή. Σας είπα και προηγουμένως ότι η περιοχή που θεωρούν προστατευόμενη για περιοχή Natura, εκεί αλλιεύεται το 40% παλαιλαδικά, γάβρου και σαρδέλας. Και όλη η παράκτη αλιεία, όλη η παράκτη αλιεία, όλα τα θετικά εργαλεία, αυτά, αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που θα ψηφιστεί αυτό το πράγμα, σταματάνε. Δεν είναι δυνατόν να θεωρούμε προστατευόμενη περιοχή, Natura, για την προστασία του θαλασσοκόρακα που δεν υπάρχει, αλλά είναι ιδανικές συνθήκες να αναπτυχθεί, όπως για το σαλιγκάρι, 9 στρέμματα στη Θάσο, το ασπόνδυλο βέρτικους, μικροσκοπικό σαλιγκάρι που δεν υπάρχει, αλλά είναι. Θεωρούν ότι είναι ιδανικό μέρος για να αναπαραχθεί και να υπάρξει. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι γελία. Η νοητή γραμμή από την ανατολική πλευρά της Θάσου μέχρι σχεδόν το δέλτα του Εύρου, που μας απαγορεύει, που προτείνεται να γίνει περιοχή Natura, είμαστε γύρω στα 6 μίλια. Από εκεί και έπειτα τη θάλασσα τη μοιραζόμαστε, όχι με ίσους όρους, με τους γείτονές μας τους Τούρκους. Αυτή τη στιγμή είναι, από χθες που μίλαγα, μαρτυρίες συναδέλφων είναι γύρω στα 52-53 αλιευτικά τουρκικά στην περιοχή, γύρω στα 10-15 δικά μας. Ήδη υπάρχει αυτό τώρα που μιλάνε, αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι στα 6 μίλια από την Αλεξανδρούπολη. Δεν χρειάζεται να σας πω τίποτα παραπάνω, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Δεν υπάρχει καμία προστασία από τους Τούρκους, δεν έχουν καμία ευρωπαϊκή οδηγία οι Τούρκοι. Δουλεύουν ανεξέλεγκτα όπως να είναι, ό,τι να είναι. Πρέπει επιγόντως να αποσυρθεί όλο αυτό το νομοσχέδιο και να καθίσουμε κάτω επί μηδενικής βάσης. Και από την αρχή να τα βάλουμε με τους επιστημονικούς φορείς και με εμάς, να τα βάλουμε κάτω, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί αν θέλουν αυτοί από την Αθήνα μια φορά να προστατεύουν τη θάλασσα, εμείς που ζούμε μέσα στη θάλασσα, θέλουμε να είναι υγιείς, θέλουμε να είναι βιώσιμοι. Θέλουμε να μπορέσουμε να είμαστε και αύριο στη θάλασσα. Εμείς είμαστε οι άμεσα ενδιαφερόμενοι για όλα αυτά. Όχι κάτω από την Αθήνα που τραβάει μια γραμμή και λέμε από εδώ μέχρι εκεί απαγορεύεται και από εδώ μέχρι εκεί επιτρέπεται. Χωρίς δεδομένα, χωρίς παραστατικά, χωρίς μια τεκμηρίωση έστω επιστημονική. Ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Παναγιώτη Σκουρλέτη,
Απευθυνοβουλευτής Καβάλας Νίκος Παναγιωτόπουλος σχετικά με τις προτινόμενες προσένταξεις στο δίκτυο Natura 2000 θαλάσσιες περιοχές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο κ. Παναγιωτόπουλος τονίζει πως η συγκεκριμένη πρόταση δεν έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα άλλο από το να αποκλείσει τους Έλληνες αλλοείς από το μεγαλύτερο ελιευτικό πεδίο της χώρας, αυτό του βορειοανατολικού Αιγαίου, αφήνοντας το πεδίο ελεύθερο στους Τούρκους αλλοείς, των οποίων η δραστηριότητα δεν υφίσταται κανέναν περιορισμό. Ενώ ζητάει να επανεξεταστεί η πρόταση για ένταξη των θαλάσσιων περιοχών που περιλαμβάνουν ολόκληρο τον κόλπο της Καβάλας και το μεγαλύτερο μέρος της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο δίκτυο Natura 2000. Αυτή η πρόταση, η οποία είναι πραγματικά εξωφρενική, εντάσσει το μεγαλύτερο ψαρότοπο στην Ελλάδα, αυτόν του Βορείου Αιγαίου, Βορειοανατολικού Αιγαίου, στις προστατευόμενες περιοχές Natura. Και όχι μόνο τον ψαρότοπο, αλλά φυσικά και τις ακτές. Όπου με αυτή τη λογική πρέπει αύριο να κλείσουν και τα πετρέλαια, τα λιπάσματα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ως βαριά οχλούσες βιομηχανίες. Λοιπόν, αυτό βρίσκεται σε μία διαβούλευση αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι δεν είναι ακόμα να έρθει στη Βουλή. Θα έρθει οπωσδήποτε μετά τη διακοπή του Αυγούστου, δηλαδή προς το τέλος του μήνα, αν έρθει τότε και δεν αργήσει ακόμα παραπάνω. Αλλά σε κάθε περίπτωση, για να μπω στην ουσία, όπως σας είπα, είναι μια εξωφρενική πρόταση. Μπαίνει αυτός ο ισοπεδωτικός περιορισμός, που στην ουσία τι κάνει, δίνει μια διαταγή στους αλλοείς της περιοχής να τα μαζέψουν για να φύγουν, να κλείσουν.